Λοιπόν, πάμε να δούμε θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Αθήνα Παπακώστα έρχεται εδώ μαζί μας. Γεια σου, Αθήνα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία, που έχουμε τραγικές σκηνές πραγματικά. Πραγματικά, βλέπουμε έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του μόλις 25 ετών άνδρα, ο οποίος είναι ένα από τα τρία μέλη αυτής της παρέας που αγκαλιάστηκαν σφιχτά πριν από λίγες ημέρες προτού τους παρασύρουν τα... Να είναι αυτή εδώ η σχετική εικόνα. Τα δύο κορίτσια έχουν ήδη εντοπιστεί νεκρά. Αγωνιώδης είναι οι προσπάθειες των διασωστών αυτή τη στιγμή προκειμένου να εντοπίσουν και τον νεαρό άνδρα, με τουλάχιστον 50 πυροσβέστες να συμμετέχουν σε αυτές τις έρευνες. Μιλάμε για τον ποταμό Νατισσόν. Αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου με ευχή όλων να εντοπιστεί ζωντανός, αν και οι ελπίδες πλέον στερεύουν επικίνδυνα. Και θα αλλάξουμε τώρα ήπειρο και θα πάμε στη Νότια Αφρική για να δούμε τις εικόνες που έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο ένας οδηγός. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπετε είναι ένα πελώριο κατά μαύρο σύννεφο. Φάτε, πιείτε και όλο το σωστό, γιατί έρχεται το τέλος, δεν υπάρχει θέμα. Είναι ένα πελώριο κατά μαύρο σύννεφο, το οποίο μοιάζει με ανεμοστρόβιλο και ακούμε τον ήχο. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο αυτή την εικόνα, η οποία δίχως υπερβολή θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει βγαλμένη από μια αμερικανική ταινία δράσης. Ακριβώς, δεν είναι ανεμοστρόβιλος, ωστόσο είναι μέρος της σφοδρής κακοκαιρίας που επίσης έχει πλήξει τη Νότια Αφρική. Για μια βροχούλα. Και συνεχίζουμε για να μεταφερθούμε στη Σρι Λάνκα. Όπου στη Σρι Λάνκα από το κύμα κακοκαιρίας μέχρι στιγμής 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και βλέπετε τις εικόνες με σπίτια, δρόμους και εκτάσεις γης να έχουν πλημμυρίσει. Ενώ όπως είναι φυσικό, πάρα πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. 6.000 έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και περισσότερες από 12.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζουμε. Τόσο νερό. Εννοείται, ναι. Πάμε και στην Ινδία για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τουλάχιστον 100 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ τα θερμόμετρα σπάνε κυριολεκτικά, με τους βαθμούς, με τη θερμοκρασία να παραμένει πάνω από 47 βαθμούς Κελσίου και βλέπετε πώς ορμούν και σκαρφαλώνουν επάνω σε μία υδροφόρα για λίγο νερό. Ο Χριστός. Η Ινδία ταλαιπωρείται, οι πολίτες της Ινδίας ταλαιπωρούνται από ιδιαίτερως ψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 50 βαθμούς Κελσίου και αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο παραμένει σαν να είναι κολλημένο στους 47 βαθμούς Κελσίου. Εδώ γίνεται το εξής, έρχεται μια υδροφόρα σε μια περιοχή που δεν έχει νερό και βάζουν όλα τα λάστιχα. Είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ. Δείτε και τους ανθρώπους που σκοπίζουν τον υδρό. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ και ταινίες για το τι γίνεται με το νερό στην Ινδία. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη πληθυσμιακά. Έρχεται οικονομικά. Και η κατάσταση είναι αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες με 25.000 τουλάχιστον να έχουν υποστεί, να υποφέρουν από θερμοπληξία. Και θα κλείσουμε με τη Χαβάη. Και θα κλείσουμε με τη Χαβάη, όπου εκεί εξεράγει και πάλι το Κιλαουέα. Κάτι αυτή τη γίνεται. Φορά σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε αυτή την καλντέρα, αυτού του πλέον από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, δεν απειλούνται ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, αυτές οι εικόνες είναι εικόνες μοναδικές, οι οποίες κόβουν την ανάσα και μαρτυρούν ουσιαστικά τη δύναμη της φύσης. Γεια σου, Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Άρα, Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Υπήρχε διαφήμιση. Εταιρεία πληροφορικής. Που έλεγε. Ήρθε το τέλος. Αυτά τα γεγονότα τώρα τι να πεις. Έτσι κι αλλιώς έρχεται δηλαδή, αλλά λέμε. Καλά κι εσύ έρχεται. Μα τι σου έρχεται σήμερα, μπορείς να μου πεις. Το μοιραίο, το τέλος, το αυτό. Όλα.